Θανάσης Δρούγος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, καλησπέρα, Λάβρο μου, σε εσένα και στους ακροατές. Θα ξεκινήσω λίγο μερισμένα ανατολικά θέματα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα είχε συνάντηση ο Φίτσο, ο Ρόμπερτ Φίτσο, ο νέος Σλοβάκος πρωθυπουργός της τριμερούς κυβέρνησης συνασπισμού, με τον Στόλτεμπεργκ. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί υπολογίσιμη μείωση του T-Ray από τα σύνορα Σλοβακίας-Ουκρανίας. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο σκεπτικισμό σχετικά με τα οικονομικά της Σλοβακίας, το να ενισχύσει την Ουκρανία. Συγκεκριμένα, δύο μεγάλα πακέτα που ήθελαν να περάσουν οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί από τα σύνορα της Σλοβακίας προς την περιοχή της Υπερκαρπαθίας, δηλαδή προς τα νότιο-δυτικά της Ουκρανίας, έχουν περάσει κανονικά τουλάχιστον και έχω επιβεβαιώσει. Ο καινούριος είναι φιλορώσος, έτσι, ο Σλοβάκος. Ναι, κυρίως αυτή είναι, δεν θέλει, ας πούμε, δεν είπε αυτή να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, αλλά έχει πει αυτή τη κάτι λιγότερο από τον Όρμπαν, δηλαδή να μπει αυτή τη στιγμή μετά από προϋποθέσεις και σε κάποιο χρονικό διάστημα. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας δεν τα έχει το κόμμα του Φίτσο, το έχουν από τα μικρότερα κόμματα, το ένα είναι κεντρό και το άλλο είναι αυτή τη στιγμή εθνικιστικό. Άρα, συνεπώς, ιδιαίτερα ο Υπουργός των Εξωτερικών είναι πιο ευέλικτος, να το πω έτσι. Πάντως, ο Φίτσο έχει συνάντηση με τον Στόλτεμπεργκ, ο οποίος γύρισε επιγόντως γιατί είχε πάει για 24 ώρες, παρακαλώ, στη Σαουδική Αραβία. Αμπά. Δεν έχει βγει προς τα έξω λεπτομέρεια. Αυτό όμως που θα σου πω εγώ είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, το Μπαχρέιν, το Κατά, τα Εμιράτα και βεβαίως το Κουβέιτ είναι χώρες οι οποίες συνδέονται απευθείας με το ΝΑΤΟ, αυτές οι τέσσερις. Δηλαδή υπάρχουν γραφεία του ΝΑΤΟ και στην Ντόχα και στο Αμπουντάμπι και στη Μανάμα και βέβαια στο Κουβέιτ Σίτι. Η Σαουδική Αραβία και το Ομάν στηρίζονται πιο πολύ στις διμερείς συμφωνίες που έχουν με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, ιδιαίτερα το Σουλτανάτο του Ομάν με τους Βρετανούς και οι Αμερικανοί με τη Σαουδική Αραβία. Συνεπώς, δεν έχει υπάρξει διαχρονικά ενδιαφέρον της Σαουδικής Αραβίας να φιλοξενήσει δυνάμεις του ΝΑΤΟ για ασκήσεις ή να προωθηθούν μέχρι χθες εννοώ κάποια ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, ο Στόλτεμπεργκ έγινε δεκτός από την σαουδαραβική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και από ό,τι είδα, μίλησε και στο κέντρο για θέματα έρευνας του κόλπου, ενώ κόλπου των πετρελαίων εκεί, και συγχρόνως Λάμπρο μου μίλησε και στην σχολή εθνικής άμυνας, να το πω έτσι, της Σαουδικής Αραβίας. Τη Σαουδική Αραβία την έχουν διπλαρώσει οι Κινέζοι και οι Ιρανοί. Ιδιαίτερα οι Κινέζοι και οι Ιρανοί. Γι' αυτό τρέχει η συμφωνία και η Κίνα βεβαίως με αυτά τα οποία έχει διαμεσολαβήσει μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Τα βασικά σημεία τώρα της ομιλίας από ό,τι έμαθα, αυτή που έκανε στη σχολή εθνικής άμυνας, στο ανώτατο συμβούλιο στρατιωτικό, το οποίο είναι για την εκπαίδευση των Σαουδαράβων, μίλησε για συνεργασία σε θέματα ναυτικής ασφάλειας. Κατανοητό, όπως καταλαβαίνει, γιατί η κατάσταση στο βορειοδυτικό Ινδικό ωκεανό, στον κόλπο και ας πούμε εκεί στο Μπάμπελ Μαντέπ, στην είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι προβληματική εξαιτίας των επιθέσεων που κάνουν οι αντάρτες Χούθης, είτε ας πούμε καταλαμβάνοντας πλοία κυρίως Ισραηλινών συμφερόντων δευτερευόντως Αμερικανικών, αλλά και το γεγονός ότι γίνονται επιθέσεις των Χούθης που συνήθως αναχαιτίζονται κυρίως από Αμερικανικά και δευτερευόντως από Ισραηλινά αεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα. Πάντως, τέλος πάντων, το θέμα της ναυτικής ασφάλειας ήταν ένα. Το δεύτερο ήταν ότι το ΝΑΤΟ ενδιαφέρεται, το δεν ξέρω τι απάντησαν οι Σαουδάραβες, για την προστασία ενεργειακών υποδομών της Αράμκο. Επειδή, όπως θυμάστε, το 2019 έχει γίνει επίθεση από τους Χούθης. Και έχουμε στείλει γι' αυτό έχουμε στείλει εμείς και πυροβολαρχία Πάτριο δική. Είναι ήδη τρία χρόνια κάτω, βεβαίως, στη στιγμή, γιατί έφυγαν οι Αμερικανοί, διότι οι Αμερικανοί μεταφέραν τις πυροβολαρχίες σε άλλα σημεία της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράκ, γιατί και το Ιράκ έχει προβλήματα με τις Ιρανικές Σιητικές πολιτοφυλακές. Άρα, το θέμα στο Maritime Security είδα και μου είπαν ότι η εικόνα είναι θετική. Δηλαδή, σαουδαραβικά ταχεία σκάφη με τον ΝΑΤΟ, ασκήσεις και κάτι τέτοια. Στο θέμα της ενεργειακής υποδομής, επειδή οι Σαουδάραβες είναι ιδιόρυθμοι στο να δίνουν σε τρίτους ιδιαίτερα την προστασία σοβαρών περιοχών, όπως την Ταχράν κτλ., δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Στρατιωτική εκπαίδευση. Αυτό είναι αλήθεια, διότι στις σχολές του ΝΑΤΟ από του χρόνου θα έρχονται ορισμένοι Σαουδάραβες, κυρίως του ναυτικού και του στρατού, για παρακολούθηση σεμιναρίων, κυρίως στο George Marshall Center στο Γκάρμι στην Βαυαρία. Θέματα συνεργασίας σε θέματα αντιμετώπισης τρομοκρατίας. Mm-hmm. Ανησυχεί τους Σαουδάραβες, διότι εμπλέκονται είτε ISIS είναι αυτοί, είτε άλλες οργανώσεις, ξέρω εγώ, παράνομες εμπλεκόμενες. Έγινε μια αναφορά από τον Στόλτεμπεργκ. Όπως μου είπαν εκ των ένδων, δεν έγινε σχόλιο των Σαουδαράβων στρατηγών για το θέμα του Ιρανικού ρόλου στην περιοχή.
Ο Στόλτεμπεργκ έκανε μια ανάλυση βεβαίως με βάση τα δεδομένα. Καλά, ωραία, λοιπόν, μισό λεπτό. Εδώ, μάχη όπως το φυλακών δίνουν τώρα, προφανώς τον έστειλαν οι Αμερικανοί εκεί πέρα. Γιατί... Και κλιματική αλλαγή συζητήσαν. Τώρα, το ΝΑΤΟ επίσης είπε θα συνεχίσει να είναι υπέρ της Ουκρανίας, υπό Στόλτεμπεργκ μέσα εκεί, και βεβαίως επισκέφθηκε και επειδή έλεγε. Τι θα σταματήσει, θα σταματήσει. Για στρατιωτική βιομηχανία, κάτι έλεγε προηγουμένως στο λίγο που είχαμε συνδεθεί, ναι. Που συζητούσε, έγινε και συνάντηση με όλους τους υπευθύνους της πολεμικής βιομηχανίας της. Σαουδικής Αραβίας. Αυτά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη, οι λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί, αλλά οπωσδήποτε. Άρα είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ ανησυχούν επειδή έχουν προσεγγίσει τη Σαουδική Αραβία, η Κίνα και το Ιράν. Επειδή το ΝΑΤΟ, όπως ξέρετε, ετοιμάζει και ειδικά πακέτα για το θέμα με τις Κίνες στη σύνοδο που θα γίνει στη Ουάσιγκτον για τα 75 χρόνια της συμμαχίας. Πάντως, το γεγονός είναι αυστηρή ότι αυτές είναι μέχρι τώρα οι επισκέψεις οι οποίες έγινε. Δεν έχει ελεγχθεί κάτι παραπάνω, ούτε έχει γραφεί πάνω σε αυτό το λέω. Άρα τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν γιατί του αποσπούν τη Σαουδική Αραβία οι Κινέζοι. Ναι, τώρα έρχομαι ασημείς στο θέμα του τι γίνεται με την περίπτωση στα Ηνωμένα Έθνη. Όπως ξέρεις, έχει βαθύνει αρκετά προς το ρήγμα και αρκετά μάλιστα το Ηνωμένο Πολιτείο με το Ισραήλ και σήμερα το πρωί έχουμε και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Διότι ο Ρίση Σούνακ, ο Πρωθυπουργός, και ο Καμερόν, ο Υπουργός Εξωτερικών, έκαναν δηλώσεις το πρωί και στο BBC, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να υπάρξουν δύο κράτη δεδομένα το ένα δίπλα στο άλλο. Δηλαδή το εβραϊκό κράτος του Ισραήλ και βεβαίως από την άλλη πλευρά το παλαιστινιακό. Επειδή έδωσε μια συνέντευξη χθες το βράδυ, δεν την πρόλαβε όλη η πρέσβηρα του Ισραήλ στο Λονδίνο, η οποία είπε να ξεχαστεί το θέμα των δύο κρατών. Ήταν πολύ σκληροπυρηνική σε αυτό το θέμα, να ούτε καν να το συζητάμε. Λέει και ιδιαίτερα δίπλα-δίπλα με εμάς, είτε αφορά λέει, την Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία δεν έχω εμπιστοσύνη η ίδια, ούτε βέβαια αφορά τη Χαμάς και το τι ακριβώς γίνεται στη λωρίδα της Γάζας. Επ' αυτού επανήλθε ο Κάμερον το μεσημέρι και είπα ψημί ότι τα δύο κράτη είναι αποφασισμένο και θα προχωρήσουν σε αυτή τη διάσταση. Και τώρα, με τις ΗΠΑ τι έγινε. Οι διαφωνίες είναι σημαντικές, γι' αυτό και είναι κάτω στο Ισραήλ ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σίγουρος της Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου Μπάιντεν, για επαφές με όλη την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα του Γιάιρ Λαπίντ, ο οποίος χθες άσκησε και προχθές δρυμία κριτική στον Νετανιάχου για το πώς διεξάγεται ο πόλεμος. Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα, με εντολή βεβαίως Βάιντεν, πηγαίνει για πολλωστή φορά, τέταρτη παρακαλώ, από την έναρξη των επιχειρήσεων του πολέμου δηλαδή και την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, πηγαίνει ο Λόιντ Όστιν, επικεφαλής μεγάλης αντιπροσωπείας στρατιωτικής και στην οποία θα θίξει διάφορα πράγματα και τη στρατιωτική συνεργασία, ένα, και το γεγονός ότι καθυστερούν λόγω και του πακέτου με την Ουκρανία να έρθουν συγκεκριμένα πυρομαχικά στο Ισραήλ. Και τρίτο, βέβαια, θα πιέσει τον Νετανιέχου, όπως είδα χθες και την ανακοίνωση του κ. Κίρμπι, του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, τον είπα, ότι αυτή πρέπει να σταματήσουν οι μαζικές επιθέσεις και ιδιαίτερα αυτή κατά αμάχων, με αποτέλεσμα να υπάρχει εκτοπισμός του 85% της Γάζας. Είναι τρία αυτά τα θέματα. Τα λέει αυτή, τα είπε ξεκάθαρα άλλωστε και ο Λόιντ Όστιν χθες μιλώντας με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Σιγκαπούρης, στην κοινή συνέντευξη τύπου που έχω μπροστά μου. Επίσης, τώρα Λάμπρο, τι γίνεται. Εγώ με δικές μου αναλύσεις, επειδή ξέρεις με τα Ηνωμένα Έθνη είμαι πάντοτε έτσι, ιδιαίτερα θετικός, ασχέτως των παραπώνων που έχουν πάρα πολλοί, είδα ότι και η περίπτωση των 153 ψήφων είναι στα ρεκόρ εναντίον δηλαδή αυτών που υποστηρίζουν του να γίνει άμεσα κατάπαυση του πυρός, όχι αυτή τη αναχωχή, κατάπαυση του πυρός. Και βέβαια η Ελλάδα και η Κύπρος αυτή τη φορά αλλάξαν θέσεις και ψηφίσαν αυτή τη μαζί με τα 15 άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μόνοι που χώρες οι οποίες είπαν να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ πέραν των Αμερικανών και των Ισραηλινών είναι η Γουατεμάλα και η Παραγουάη, καθεστώτα τα οποία είναι και τα δύο φίλο Ισραηλινά, φίλο Εβραϊκά, και βέβαια η Αυστρία από τη μια πλευρά και η Τσεχία. Εμείς από αποχή πήγαμε στο ναι. Εμείς από αποχή πήγαμε ότι πρέπει να ανοίξει η διάδρομη ανθρωπιστική για να γίνει κατάπαυση του πυρός. Και υποστηρίξαμε και δύο τροπολογίες, τις οποίες. Υπάρχει κάτι πολύ σάπιο στον ΟΗΕ. Θέλω να πούμε ότι υπάρχουν δύο τροπολογίες. Μία της Αυστρίας και μία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις οποίες καταδικαζόταν η Χαμάς και οι τρομοκρατικές επιθέσεις και ο ΟΗΕ τις απέρριψε. Υπάρχει κάτι πολύ σάπιο. Και συγκέντρωσαν τα δύο τρίτα των ψήφων για να περάσει μια τροπολογία στη Γενική Συνέλευση. Η μία της Αυστρίας έλεγε ό,τι λέει το κείμενό σας, αλλά προσθέτεται και μια παράγραφο για τη Χαμάς και την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και πήρε σχεδόν 83 ψήφους, απήχε εξής το προφανώς στα δύο τρίτα και υπήρχε αυτή τη στιγμή και μια τροπολογία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών στο μοτίβο της προσπάθειας που έγινε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την προηγούμενη Παρασκευή. Να καταδικαστεί Χαμάς και το απέρριψαν. Εντάξει, εκεί έχει μπατάρει. Κάτι βρωμάει πολύ εκεί πέρα. Εμείς να μου προξενεί εντύπωση ότι πέντε χώρες, αφήνω την Ελλάδα και την Κύπρο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φιλανδία, καταψήφισαν τις συγκεκριμένες δύο τροπολογίες. Αυτό ας το λάβουμε υπόψη, έτσι. Τώρα, από εκεί πέρα ήταν αυτές οι 10 χώρες που σου είπα. Λοιπόν, Ισπανία, Σουηδία.
καταψήφισαν την τροπολογία η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Σουηδία και η Φιλανδία. Οι Ιρλανδοί το έχουν κάψει τελείως, οι Σουηδοί φοβούνται ιστορικό θέμα. Οι Ισπανοί έχουν γίνει φιλοσλαμιστές τελείως. Τώρα, από τις 23 χώρες που απήχαν, μην ξεχνάς ότι ήταν αυτή 45, όταν και η Ελλάδα και η Κύπρος στις 27 Οκτωβρίου απήχαν. Τώρα αυτή τη στιγμή απήχε η Γερμανία, απήχε η Ιταλία, η Ολλανδία και βεβαίως δύο-τρεις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είπαν αυτή τη στιγμή ότι τέλος πάντων να γίνουν νέες συζητήσεις και απήχαν πάνω σε αυτό το θέμα. 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνω σαφής, είπαν ναι στην κατάπαυση του πυρός. Η Αυστρία και η Τσεχία, ενώ ο Όρμπαν, ο περιβόητος Όρμπαν που δημιουργεί σήμερα και αύριο τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απήχε μαζί με Γερμανούς, Ολλανδούς και Ιταλούς. Απήχε και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν το βάζω λάμπρο, δηλαδή λόγω Brexit είναι εκτός τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, Σλοβενία, Σλοβακία, αυτές οι χώρες αλλάξαν θέση, όπως και η Κύπρος. Η κυρία Θεοφύλου, μάλιστα, εξήγησε τη θέση της Ελλάδος, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές απώλειες, ενώ η μόνιμη πρέσβυρα της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη, έμπειρη μάλιστα πρέσβης, είπε αυτή τη στιγμή ότι η θέση μας είναι ότι και το ίδιο έχει βέβαια και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου. Η θέση δική μας ήταν σταθμισμένη, υποστηρίξαμε και τις δύο τροπολογίες, είμαστε από αυτούς που τις υποστηρίξαμε. Και η Κύπρος. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή το όλο. Κάτι βρωμάει εκεί πέρα πάντως. Δεν είναι δυνατόν να ζητούν εκεχηρία και να μην καταδικάζουν τη Χαμάς. Εκεί έχει πέσει Ισλαμικό δολάριο πολύ από ό,τι φαίνεται. Κοίταξε, το 377 του 1950 είναι η απόφαση ενωμένη για την ειρήνη. Έτσι είναι αυτή που ήταν λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου της Κορέας. Λοιπόν, η οποία βέβαια έχει χρησιμοποιηθεί, όπως και το άρθρο 99 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, έχει χρησιμοποιηθεί λάμπρο από κατά καιρούς του πολέμου του Λιβάνου. Mm-hmm. Αλλά συνήθως ο Γενικός Γραμματέας, υπάρχει μόνο στο παρελθόν οι περιπτώσεις του Θαντ και του Περές Ντε Γκουεγιάρα, αν δεν κάνω λάθος, κτλ. Είχαν χρησιμοποιήσει μια-δυο φορές. Συνήθως δεν χρησιμοποιείται το άρθρο 99, γιατί παίρνει προσωπική ευθύνη ο Γενικός Γραμματέας. Ο συγκεκριμένος είναι ανεκδίκητος. Στα Ηνωμένα Έθνη, όπως και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μπορεί να προσφύγει μια χώρα για χύψεις εντ λόγους. Αλλά να την πάρει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας την ευθύνη, γιατί και η 377 απόφαση, αν τη διαβάσει κανείς του 50, είναι μια προέκταση του άρθρου 90. Λοιπόν, να μην πούμε σε νομικές λεπτομέρειες, αρχικές μου αρέσουν αυτά εμένα, αλλά το θέμα είναι. Θα το συζητήσουμε σε περιμένω Δευτέρα ή Τρίτη πρώτη στούντιο. Κλείνοντας ότι η Ουκρανία απήχε. Και ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι μετά την επίσκεψη στην Αργεντινή ήταν στον Λευκό Οίκο, και να κλείσω λέγοντας ότι λάμπρο, ήταν πιο πολλά κράτη στο 153 από τα 146 του Μαρτίου αρχές του 2022 στην καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Έτσι είναι σημαντικό. Και βέβαια, εγώ θα μου πει και με αυτό τελειώνω, ότι επειδή έχουν δημιουργηθεί και πολλά καινούργια κράτη από τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας, έχει σπάσει η Τσεχοσλοβακία, έχει δημιουργηθεί το Νότιο Σουδάν, έχει γίνει η Παππούα Νέα Γουινέα, έχουν γίνει πολλά καινούργια κράτη, ήταν αυτή τη στιγμή και πιο πολλά τώρα από τα καταδικαστικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας κατά του Apartheid, του Μπότα και του Ντεκλέρκ της Νότιας Αφρικής. Τις εποχές που όλοι του καταδικάζαν, γιατί ήταν πριν το 1994 και πριν την έλευση του Μακαρίτη του Νέλσον Μαντέλα. Και αυτά εγώ σαν αναλυτής πρέπει να τα παρακολουθώ. Καταλαβαίνεις, μην δίνουν τις τάσεις. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ενδιαφέρον. Όχι, έχουν σημασία και ιστορική και διπλωματική. Πρώτο ο Θεός, ερχόμενος την άλλη εβδομάδα. Σε περιμένω στο βίντεο. Και με τα γιορτές, ότι θα τα δώσουμε και λίγο μεγαλύτερη έμφαση, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα χρόνου. Να είσαι καλά. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θανάση Ντρουγός, για ακόμα μια φορά τον ευχαριστούμε για τις πολύ καλές και χρήσιμες και συνολικές πληροφορίες.